Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Τρίτη 2 Νοεμβρίου, Κρήτη σήμερα στην Κρήτη TV. Τι παρακολουθήσαμε, κάποιους Έλληνες εκεί στη μακρινή Αργεντινή, στο Buenos Aires, στην καρδιά της Αργεντινής, όπου ξεσήκωσαν με κριτικούς χορούς και τραγούδια τους Αργεντίνους. Νιώθουμε υπέροχα, νιώθουμε όμορφα. Πιο άμεση δεν μπορούμε να γίνουμε σε αυτή την εκπομπή, καθώς ευθύς αμέσως συνδεόμαστε και κάπως έτσι θα ξεκινήσουμε την σημερινή εκπομπή. Συνδεόμαστε με Buenos Aires, όπου θα συναντήσουμε τον εμπνευστή κατά κάποιο τρόπο της πρωτοβουλίας, τον κύριο Αλεχάνδρο Στρατιώτη, είναι πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Buenos Aires. Κύριε Στρατιώτη, να σας καλησπερίσουμε από Κρήτη, από Ελλάδα. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για αυτό που κάνετε με εμείς. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Την εκπομπή σήμερα την ξεκινάμε με εσάς, την ξεκινάμε με την όμορφη εικόνα των κριτικών των Ελλήνων που ξεσήκωσαν μια ολόκληρη περιοχή. Κοίτα, αυτό που είδες είναι μια ομάδα που 40 παιδιά που χορεύουν μέχρι όταν αρχίσουν το δημοτικό ελληνικό σχολείο από την κοινότητα. Μετά όταν έχουν 15 χρονών αρχίσουν με πιο δύναμη να χορεύουν. Και όταν είναι το κριτικό χορός, τα παιδιά τρέλανε. Βέβαια, τους αρέσει πάρα πολύ. Τους αρέσει πάρα πολύ. Το κριτικό χορό είναι με πολύ δύναμη και πρέπει να δεις πώς. Συγγνώμη που δεν μιλάω τόσο καλά ελληνικά, αλλά. Δεν πειράζει, καταλαβαίνω. Η καρδιά που έχουν τα παιδιά όταν το κάνουν είναι σούπερ. Οι περισσότεροι έχουν καταγωγή από Κρήτη, είναι κριτικοί δηλαδή. Έχει λίγο, αλλά ναι, έχουμε οικογένειες κριτικοί, ναι. Μάλιστα. Και πώς προέκυψε αυτή η πρωτοβουλία να χορέψουν εκεί στο Buenos Aires? Κοίτα, την κοινότητα έχει 93 χρονών και πάντα έχουμε ένα δάσκαλο για χορό που πήγε στην Ελλάδα και πήγε στο Ελληνίδων, πήγε στον Ελληνίδων στην Αθήνα και έμαθε όλα τα διαφορετικά χώρα. Και πήγε στην Κρήτη με ένα φίλος και μετά το έφερε στην Αργεντινή. Μάλιστα, κατέβηκε στην Κρήτη λοιπόν, πήγε στην Αθήνα σε πρώτη φάση, κατέβηκε στην Κρήτη, έμαθε τους χορούς, ήρθε σε επαφή με την παράδοση. Και αυτή την παράδοση λοιπόν τη μετέφερε στην Αργεντινή, τη μετέφερε σε εσάς. Το κοινό έτσι, από κάτω έτσι, που παρακολουθούσε έτσι τους χορευτές, πώς αντέδρασε? Συγγνώμη. Το κοινό, οι θεατές, οι Αργεντίνοι που σας παρακολουθούσαν εκεί να χορεύετε, πώς αντέδρασαν? Χειροκροτούσαν? Συγγνώμη, δεν καταλαβαίνω αυτό. Βέβαια, να εστιάσουμε λίγο στον κόσμο, στους Αργεντίνους, στους θεατές που έβλεπαν αυτά τα παιδιά να χορεύουν κριτικά. Πώς αντέδρασαν? Ναι. Τρέλα. Αυτή τη άλλη ημέρα τρέλανε όλους. Κοίτα, πηγαίνανε από άλλο. Τι μπορώ να σου πω. Υπήρχε ένα καλό κλίμα, αυτό καταλαβαίνουμε εμείς. Έχουμε βγάλει πολλά ρεπορτάζ. Εκεί οι Αργεντίνοι αγαπούν την Ελλάδα. Ναι. Ναι, εντάξει, αυτό είπα. Να ευχηθούμε κάτι. Θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα στους Έλληνες που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, στους κριτικούς? Ναι, θα σου πω κάτι. Εγώ πήγα στην Κρήτη με φίλους. Μόνο μία μέρα, γιατί ήταν με αυτά τα καράβια που πάνε και έρχουν σε όλες τα νησιά. Και έχω το πιο καλύτερο από την Κρήτη. Πήγα σε ένα εστιατόριο
κοντά στην θάλασσα και τους φίλους μου μου είπανε αυτό είναι ο πιο καλύτερο μέρος από όλο το τραξίδι που κάναμε. Μάλιστα. Η καταγωγή σας, κύριε στρατιώτη, από πού είναι, από πού κατάγεστε? Ήταν από την Κεφαλονιά, ήταν από την Κεφαλονιά. Ένα... Τι έχω τη Κεφαλονιά στην καρδιά, εγώ είμαι τρίτη γενιά, γι' αυτό δεν μιλάω τόσο καλά τα ελληνικά. Συγγνώμη, αλλά ήρθαν τους παππούς το 1924 και εγώ, μετά ο παππούς, ο πατέρας, μετά εγώ. Μάλιστα. Κύριε στρατιώτη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Μια χαρά μιλάτε τα ελληνικά. Χαρά μας που σας φιλοξενήσαμε και να συνεχίζετε. Πρέπει να πάω στην Κρήτη 2-3 μήνες το καλοκαίρι. Εδώ θα μάθετε τα ελληνικά. Και τα φαρσί που λένε. Λοιπόν, να είστε καλά. Χαιρετισμούς. Και ευχαριστώ πολύ την Εύη. Βέβαια, την Εύη, βέβαια. Ευχαριστή την Εύη. Χρόνια πολλά και στην Εύη, καθώς έχει γενέθλια σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Και με τους... λοιπόν, να πάρουμε μια γεύση λίγο. Πάμε λίγο να ακούσουμε τι έγινε στο Buenos Aires. Thank you.